Αντιδήμαρχε, καλημέρα. Βρισκόμαστε στο Τιγκάκι, εν μέσω της τουριστικής σεζόν. Κάψωνα σήμερα, αλλά δεν σταματάει ποτέ η υπηρεσία σας. Και σήμερα τοποθετήθηκαν 14 νέοι κάδοι σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Τιγκακίου. Πείτε μας ένα σχόλιο. Κύριε Παπαδημητρίου, η προσπάθεια της υπηρεσίας συνεχίζεται, όχι μόνο για την αναβάθμιση της περιοχής του Τιγκακίου με φυτεύσεις, με παρτέρια, πλακοστρώσεις, φωτισμούς κτλ. Αλλά εν ώψη και της άφιξης των νέων κάδων που έχουν έρθει στην υπηρεσία μας, ενισχύσαμε και τοποθετήσαμε και νέους, αλλά αλλάξαμε και παλιούς, οι οποίοι ήταν ήδη κατεστραμμένοι, σπασμένοι. Και έτσι θεωρώ ότι πια το Τιγκάκι μπορούμε να πούμε ότι έχει αναβαθμιστεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, και εύχομαι και ελπίζω να το απολαύσουν και οι συνδημότες, αλλά και οι πελάτες και οι τουρίστες μας. Ποιες είναι έτσι οι επόμενες ενέργειες της υπηρεσίας καθαριότητας που θα γίνουν στο Τιγκάκι, αλλά και γενικότερα στις περιοχές που υπάρχει μία ανάγκη? Τώρα έχετε και τους συμβασιούχους, έχετε κάνει έναν επανασχεδιασμό της κατάστασης, που θα δοθεί προτεραιότητα? Προσπαθούμε να ανατάξουμε, όπως είπατε, τις δυνάμεις μας. Προσπαθούμε να δούμε τουλάχιστον τις βιτρίνες μας, τους τουριστικούς κατεξοχήν προορισμούς, να τους καθαρίσουμε, να τους κλαδέψουμε, να τους πλύνουμε και να βάλουμε καινούργια είτε επιστήλια είτε επιδαπέδια, αλλά είτε και κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Ελπίζω τις επόμενες εβδομάδες θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Κάνω και ένα ερώτημα σχετικά με τους εργαζομένους, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα, δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες. Θα υπάρξουν και διαλύματα αρκετά εντός της ημέρας. Νομίζω ότι θα προφυλαχθούν με τον καλύτερο τρόπο. Οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά δίνουν μια τεράστια μάχη με αυτές τις συνθήκες, με πάνω από 40 βαθμούς. Έχουμε δώσει εντολή τα διαλύματα να είναι συχνά, να δροσίζονται, να βρίσκονται στη σκιά, και 12 η ώρα θα σταματήσουν τις εργασίες τους, να πάνε στα σπίτια τους και να ξεκουραστούν. Εύχομαι γρήγορα όλο αυτό το φαινόμενο να περάσει, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να δουλέψουμε κάτω από καλύτερες συνθήκες, να δουλέψουν οι άνθρωποι αυτοί κάτω από καλύτερες συνθήκες. Να περάσουμε και στον κοινωνικό σύμβουλο εδώ πέρα της κοινότητας Ασφενδιού. Το Τιγκάκι νομίζω ότι είναι μαζί με τη Ζιά τα καμάρια της κοινότητας Ασφενδιού και κατεξοχήν τουριστικές περιοχές που αγαπά ο κόσμος, αλλά και ειδικότερα οι τουρίστες. Πώς βλέπετε εσείς την ευταξία των περιοχών αυτών, που βλέπουμε ότι αναβαθμίζονται και σήμερα, γιατί είναι σημαντική η τοποθέτηση των νέων κάδων, και τι άλλο θέλετε έτσι να ζητήσετε από τον Αντιδήμαρχο? Καλημέρα σας, κύριε Παπαδημητρίου. Σας καλωσορίζουμε στο καλοκαιρινό Τιγκάκι, στο τουριστικό. Αυτό που είδατε σήμερα έρχεται σε συνέχεια του προγραμματισμού που έχει γίνει σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας και Περιβάλλοντος. Είχε διαπιστωθεί έλλειψη κάδων στην περιοχή του παραλιακού μετώπου στο Τιγκάκι. Δυστυχώς είχαν κλαπεί κάποιοι, είχε καταγραφεί η απώλειά τους. Η υπηρεσία μόλις παρέλαβε τους κάδους και ξεκίνησε να τους διανέμει. Μετά από τον προγραμματισμό που είχε γίνει, ήρθε και η σειρά της περιοχής μας. Τοποθετήθηκαν 14 νέοι κάδοι. Νομίζω θα βοηθήσει σημαντικά στο να κρατηθεί καθαρό το Τιγκάκι μας. Και θεωρώ ότι είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο από πλευράς καθαριότητας. Και σε συνεργασία πάντα με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή η εικόνα, το Τιγκάκι μας θα παραμείνει καθαρό, οι τουρίστες, οι επισκέπτες και οι ντόπιοι θα συνεχίσουν να το απολαμβάνουν, και θεωρώ ότι η συνεργασία μας είναι άψογη, οπότε ό,τι και να ζητήσει η κοινότητα Ασφενδιού και τον κύριο Καμπουράκη και γενικότερα από την υπηρεσία του, πάντα είναι δίπλα μας, μας καλύπτει, οπότε δεν θεωρώ ότι μπορώ τουλάχιστον να ζητήσω κάτι, είμαστε ικανοποιημένοι. Απλώς θέλω να ευχαριστήσω και εγώ από καρδιάς πραγματικά τα παιδιά της υπηρεσίας, γιατί δουλεύουν κάτω από αντίξιες συνθήκες και από πολύ νωρίς. Δηλαδή, εμείς βρισκόμαστε εδώ πέρα σχεδόν μεσημέρι, αλλά τα παιδιά είναι από πολύ νωρίς στο πόδι, τρέχουν, παλεύουν για να δούμε εμείς μια εικόνα ικανοποιητική, και θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές που εντάσσονται στα διοικητικά όρια της κοινότητας Ασφενδιού και εκεί θα υπάρξει το επόμενο χρονικό διάστημα κάποια συνέχιση των εργασιών, υπάρχουν προτεραιότητες φυσικά στις τουριστικές περιοχές, αλλά θα υπάρξει και στο υπόλοιπο Ασφενδιού. Φυσικά. Επίσης, κάδοι θα τοποθετηθούν και σε άλλα σημεία του Ασφενδιού, όπου έχει καταγραφεί ότι είναι απαραίτητο να γίνει τοποθέτηση κάδων, δεν είναι δηλαδή μόνο το Τιγκάγκι. Απλώς ξεκίνησαμε από το Τιγκάγκι, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και ο κύριος όγκος των τουριστών και των επισκεπτών. Θα συνεχίσουν και άλλες περιοχές οι οποίες έχουν ιεραρχηθεί ανάλογα με τις ανάγκες από την υπηρεσία. Όπως είπα και τις προηγούμενες μέρες, οι εργασίες της κοινότητας Ασφενδιού συνεχίζονται εντός σχεδίου Ζυπαρίου. Και συνεχίζουμε γιατί όπως γνωρίζετε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο έχουμε επίσης πολλές γιορτές και πανηγύρια, να το πω. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε βάση και σε αυτές τις περιοχές, να καλοπιστούν, να καθαριστούν, ώστε και οι πιστοί να επισκεφτούν τις εκκλησίες, τα μοναστήρια. Και υπάρχει μεγάλος όγκος εργασιών, το οποίο θα πρέπει να διαχειριστούμε. Κύριε Παπαδημητρίου, όπως είπε ο Σεβαστιανός, παράλληλα αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες και στο Τσιπάρι. Παράλληλα γίνεται καθαρισμός από χόρτα σε κοινόχρηστους χώρους, σε πεζοδρόμια κτλ. Δεν είναι μόνο δηλαδή αυτό που βλέπετε. Γίνεται και η αποκομή δύο κωδών και όπως είπατε οι συνθήκες είναι δύσκολες, είναι αντίξωες. Και εκεί ζητάμε και την κατανόηση των συντημωτών, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, λέμε, δεν μαζεύουν, τους βλέπουμε στη σκιά. Φανταστείτε τώρα, κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι άνθρωποι να μαζεύουν ογκώδη, να φορτώνουν φορτηγά, να σκουπίζουν δρόμους, να κλαδεύουν, να σκάβουν. Είναι συνάνθρωποι μας, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οπότε ας δείξουμε το σεβασμό και την κατανόηση που πρέπει. Ευχαριστώ.